Βασιλιά. Ακούω εδώ, βγήκε στον αέρα. Το κόκκινο φωτάκι του σκοπεί δεν είναι αυτό που συνήθισε τον Τούμπα μεγαλώνοντας. Όχι, δεν είχε. Η Τούμπα δεν είχε κόκκινα φωτάκια. Καλησπέρα από όλους αρχικά. Τι δεν είχε κόκκινα φωτάκια. Δεν είχε κανένα κόκκινο φωτάκι Τούμπα. Βαρδάβει τα κόκκινα φωτάκια και τα πορτοκαλί του μετά από πάνω. Δύο στενά που είχε κόκκινα φωτάκια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άστα, μην ψήνει πληγέ τώρα ανθρώπου που εξελίσσονται. Μπορεί να πέρασαν από αυτή τη δουλειά. Άστα, λύθη στο παρελθόν. Άκουλικο. Επειδή έχει εκλεκτή καλεσμένη. Ναι. Θέλω να την παρουσιάσω. Σου δίνω την μπάσα. Φεύγει από πάνω με τη δημοσιογραφική άβρα όλη, αυτή η ρουφιάνικη, του Άρδ που λένε οι φίλοι μας, του Άρδ. Και την παίρνει πάνω σου όλη. Το είπα για άβρα, πριν παρουσιάσω την καλεσμένη μας. Ναι. Μία φορά είμαι σε ένα ναό του Τζόγου. Αχ, πέφτει το σύνδεφο. Μία φορά έτσι πέρασα εγώ από εκεί. Τότε, ναι. Τρίτη πρέπει να ήταν. Και με λέει ένας, να κάνουμε μια εταιρεία. Το λέω, έχω απίστευτη άβρα. Έγραψε το ταμπλό, ένα αρνητικό πρόσημο, άστα να πάνε. Λοιπόν, σήμερα δεν είμαστε τρεις, εγώ, ο Σταύρος και η Σοφία, αλλά έχουμε μια τέταρτη καλεσμένη μαζί, μια καλεσμένη μαζί μας, εκλεκτή, την Ειρήνη την Παπαθανασίου, η οποία είναι μια τραγουδίστρια με γνήσια λαϊκή φωνή, φίλη μου, ανεβαίνει αργά και σταθερά τα βήματα προς την καθιέρωση στις αξιόλογες ελληνικές γυναικείες φωνές. Η Ειρήνη, καλησπέρα αρχικά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έχει ένα... πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, η Ειρήνη. Το ακούσαμε πριν, τι γίνεται. Ναι, το οποίο μπορούμε να το ξανακούσουμε. Παίζει, παίζει. Βεβαίως παίζει. Ναι. Η Ειρήνη από τα 16 της, λοιπόν, φίλε Σταύρο και Σοφία, τραγουδάει. 10 χρόνια δηλαδή ήδη. Έκανε και δεν το παιδάκι. Μάμη ηλικής. Όχι, γενικών. Δεν πειράζει. Τα 26 δεν είναι κακό. Δεν είναι 46, αλλά λέμε 39 από τα 20 μεγάλο. Χρόνια. Αυτά ήταν 26 πριν 20 μακάρι, μακάρι να θυμούνται. Μακάρι να θυμούνται. Είναι, όλα θυμούνται. Η Ειρήνη έχει μια χαρισματική, υπέροχη, γλυκιά φωνή. Λαϊκή. Σήμερα που μιλάμε τραγουδάει στη Λάρισα, αφού πέρασε από όλα τα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, τα κλασικά. Ναι. Βλέπε Μαμούνια. Πού άλλο, Ειρήνη, που τραγούδησες? Μαμούνια, Πολιτεία. Α, μπράβο. Όραμα. Όραμα. Μάλιστα. Εσύ, και τώρα την απολαμβάνει. Τώρα την voice. Κάθε φορά που λέει τέτοιο θα λες το νούμερο που έχει σκάσει. Όχι, όχι. Ναι, Όραμα από 400. Όπου τραγουδάει η Ειρήνη, ναι, γίνονται γιορτές. Τα παλιά Παναθήνια, τα Ίστμια, ναι, κάτι, ναι, ανάλογο. Κάτι θυμάμαι, ναι, κάτι θυμάμαι. Ναι, τώρα τι κάνει, βρίσκεται στη Λάρισα. Στην εξωτική Λάρισα. Στην εξωτική Λάρισα, αυτή που γύρω περιβάλλεται από θάλασσα και το γνωστό. Ναι, έχει πια παραλία. Παραλία μεγάλη, τέλεια. Ας ξεκουράζεσαι. Και απολαμβάνει τα βράδια σου, τη Παρασκευή και του Σαββάτου, την Ειρήνη στο μαγαζί το Stars. Στάζ. Ναι, βέβαια. Την προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Αυτό που βάζουν νερό οι αλήτες σε ολόματα που πρέπει να πεις. Ναι, δηλαδή, θέλω να με μπερδέψουν, εντάξει. Μια φορά δουλειά τους. Πώς να βγάλω ένα μαγαζί, το θυμάσαι όταν πήρες πάνω του στον κήπο του Κάρι. Εγώ έχω κολλήσει με το τρας, το σκουπίδι. Μ' αρέσει σαν εκδική λέξη τρας. Και μου λέει, να σου πω, μπορείς να πεις κάποιο που μπορώ να το πω. Ο Θεός, όταν με έπλαθε, ακούσε και πήγε να με πετάξει την κοινωνία, λέει, κάτσε να σε κόψω κάτι, έτσι, για να μην αγγίξουμε την τελειότητα. Ναι, και με έκοψε το 17ο γράμμα της αλφαβήτου. Ναι. Ενώ μιλάμε τώρα εμείς, χαιρετάει και το παιδάκι της, το μικρό, το 14 μηνών η Ειρήνη. Ειρήνη, για πες μου, το τραγούδι το αγαπάς πολύ? Το λατρεύω. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς μουσική. Οπότε είναι μέσα στη ζωή σου, παίζει τεράστιο ρόλο. Τεράστιο ρόλο. Μπράβο. Ξέρω όμως ότι εκτός από το τραγούδι έχει και μια αγάπη σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια. Αθλείσαι λίγο κι εσύ. Αθλείσαι, γιατί γνωριζόμαστε. Μήπως κάνω λάθος? Μου αρέσει απλά. Σου αρέσει. Απλά έτσι. Λοιπόν. Τυχαίνει και βρίσκομαι κι εγώ στα ίδια μέρη που πηγαίνεις κι εσύ. Μπράβο. Επειδή η γνώση είναι δύναμη. Δηλαδή, και να το βάλω εγώ κάτω που είμαι ο συντονιστής, ο μουλοχτός. Ναι. Εσύ είσαι το κουμάντο. Ναι, ωραία. Δεν είναι ότι σε ξέρει μόνο από την νυχτερινά. Δηλαδή, έχεις γνωρίσει αυτή την προσωπικότητα του βασιλιά μας. Ωραία. Σε και πολλούς εκεί που χώρους. Διαπρέπει. Ναι, ναι, ναι. Γιατί εκεί διαπρέπει. Είναι show. Δεν είναι. Showman. Ναι. Showman σε περιπτώσει νίκη. Σε περιπτώσει ήττα. Ναι, εκεί είναι σώμαν επί 10. Εκεί είναι ανοίξτε τα κελιά, τα οποία είναι μικρά και χωρίς air condition. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Από εκείνον τον καημένο που ήρθε να σου πει μια φορά στο Ζαμά κάτω, πήγε να σου βάλει χέρι. Και πραγματικά, φίλε, ήθελα να έχω ένα βίντεο εκείνη την ώρα. Πώς το γύρισες, ρε φίλε? Δηλαδή να έχεις 500.000% άδικο. Δηλαδή δεν υπάρχει ίχνος δίκιο. Τσιπρίζουμε σε μερικά. Και να του κάνεις τέτοιο γύρισμα και να σου ζητήσεις συγγνώμη. Συγγνώμη γονιπετής, όχι απλό συγγνώμη. Όχι απλό. Ειρήνη, διάβασες καθόλου τα μάτς του Σαββατοκύριακου τα ελληνικά? Έχω μελετήσει αρκετά. Για δώσε ένα σημείο, τι βλέπεις? Ένα σημείο. Ένα σημείο.
Του ΠΑΟΚ. Βλέπω διπλό-διπλό. Διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Μπράβο. Το έχει έχω βάσει. Πατήσει ήδη. Έχει πατηθεί στην Goldbet. Και θα πάμε ταμείο, να ξέρεις, Γιώργο. Και εγώ το έχει πιστεύω ακράδαντα. Είναι από διπλό ή από ημίχρονο. Είδες τι σωστά μιλάει η μελλοντική κορυφαία, μέση μάλλον στην πλειάδα των κορυφαίων Ελλήνων τραγουδιστριών. Έτσι. Ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι καλό που έχουμε τώρα, το Βόλτα στο Θεό, ένα μάτς δίνει. Ναι. Αυτή η σωστή επαγγελματία. Ένα μάτς, αλλά είναι δύο στοιχήματα. Ναι, είναι δύο στοιχήματα. Το αλλά μόλις γίνει το. Άκουρα, για να μαθαίνει και ο κόσμος. Έτσι ακριβώς. Είναι δύο. Δύο γεγονότα. Είναι δύο γεγονότα. Γιατί λέει ο άλλος θα παίξω τέσσερα ημίχρονα τελικά. Αυτά είναι οχτώ. Είναι οχτώ, φίλε. Ναι, είναι οχτώ προβλέψεις. Αυτά είναι, είπαμε, τα χαρακτηριστικά που πηγαίνει στο κοντινότερο ίδρυμα, αφήνει τα λεφτά και βοηθά παρά να παίξει τα τέσσερα χιά σου και διπλό, ναι. Χι, ναι. Και τι είδε χθε. Ναι. Ποιο παντρεύτηκε, ποιο χώρισε. Στοίχημα όνειρο. Το έτσι. Ένα, το μόνο του, διαβάζει ένα παιχνίδι. Λε ότι ο ΠΑΟΚ είναι αναγκασμένο να μπει σε μια δύσκολη έδρα καλά για να καθαρίσει την πουγάδα για να βγει το διπλό. Αν δεν μπει καλά, έμπλεξε. Άρα αν θα βγει το διπλό, θα βγει από το ημίχρονο. Είναι η λογική. Είναι σοφά το είδες. Έτσι το ωραία. Είναι. Σοφά και τι δίνει η Goldbet, τι κάνει τώρα, τι γίνεται. Καλησπέρα σας. Μίλα μας για σένα. Σήμερα ήσυχη μέρα στοιχηματικά. Ήσυχη μέρα στοιχηματικά. Περίπου έτσι. Έχουμε μηδενική γκανιότα, Φιλανδία πρωτεθνική, Ίντερ Τούρκου Βάρνα και Ισπανία κύπελο έχουμε Νουμάνθια Real Sporting. Ήσυχα σήμερα γενικά. Ναι, δεν τα βλέπετε καθόλου κυρίες και κύριοι αυτά τα μάτς. Τίποτα. Ήταν Τούρκο επειδή έπεσε και ένας φίλος μου νομίζω. Πραγματικά πρέπει να πηγαίνουν έξι άτομα στο κήπεδο. Ο Σβέν, ο... Όταν είναι κατάμεστο λες. Ναι. Όταν πάνε όλοι. Όταν πάνε όλοι. Όταν πάνε όλοι. Ωραία. Θέλω λίγο να πάω όταν τη συζήτηση. Όταν σε παίρνει φίλος σου εκπομπή. Ναι. Στην εκπομπή. Είναι τεποπή και έστω σου είπα. Την κάνεις ρόμπα, την κάνεις ρόμπα. Τίποτα, την πετάς. Στον αέρα είσαι, πες τι θες να πεις, είσαι στον αέρα για να μάθεις να με παίρνεις στον αέρα. Ναι, καλά, δεν γίνεται. Τίποτα, μου λείπεις. Α, ναι, άντε μου είπα τσαβούρα. Ήθελε να εκφράσει την έλλειψη. Ναι, Σταύρο μου, θέλω να πάμε λίγο σε δύο κεντρικά θέματα σήμερα. Ναι. Λοιπόν, πρώτον, εδώ στην Ελλάδα, που είναι γνωστό, είχε πει και ο ίμνησος Κωνσταντίνος Καραμαλής, είναι ένα απέραντο φρενοκομείο. Αυτός ο Κομίνης. Ο οποίος θα τον κυνηγήσουμε και γιατί, να εξηγηθούμε. Ναι. Ο οποίος είπαμε στέρισε τη χαρά για να συνδέσουμε τα προηγούμενα τα επόμενα από 2,5-3 εκατομμύρια παοξίδες ανά τον κόσμο. Γενικά, ναι. Έτσι. Επιβραβεύεται για αυτή την κωμικοτραγική διαιτησία, ναι. Την ισχύση του είδους για το θεάρεστο έργο που επιτέλεσε. Το ψέμα σε επίσημο, ναι. Έγγραφο ενώ η εικόνα έλεγε άλλο πράγμα. Ακριβώς. Αν μου φωνάξει ένα δικαστή, θα μου πει ότι λες ότι είναι λαμογιά. Έχει διαιτητεύσει λοιπόν, ναι. Στάβα μου, δύο μάτς. Και σένα ήταν τέταρτος. Ναι, ναι, ναι. Τρία μεροκάματα στα τρία. Δηλαδή, αυτός τι είναι, ο Παλωτάη, είναι ο Κολίνα. Κολίνα ποιο είναι δηλαδή, τον έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη και τον βάζουμε συνεχώς να διαιτεύσει. Θέλουν να περάσουν το μήνυμα, ρε φίλε. Όλα συναμογίστηκε. Δεν θα περάσει λοιπόν αυτό. Δεν θα περάσει, θα κυνηγηθεί. Θα κυνηγηθεί. Και όχι ένα επίσημο ΠΑΟΚ, δεν μας ενδιαφέρει αυτός. Παρασκηνιακά, αυτό που πρέπει. Παρασκηνιακά. Με την εκπομπή εμείς, με τις δυνάμεις που έχουμε. Δεν τον θέλουμε. Δεν είναι περισσότερες από το επίσημο ΠΑΟΚ, να τα λέμε αυτά. Όχι, αυτή είναι δικιά σου άποψη. Πιο μεγάλη δύναμη, μην πάμε. Κλείνουμε το θέμα Κομίνη. Ναι. Περνάω σε άλλο θέμα, πάλι παοξίδικο και θα πάμε μετά όπου θέλεις. Ναι. Θέλω να εστιάσω, ναι. Στην μη συμμετοχή στην οικογένεια του ΠΑΟΚ του Γιώργου του Τουρσουνίδη. Ο οποίος θεωρώ, θα τοποθετηθώ πρώτα εγώ και μετά θέλω την άποψη δική σου. Αδελφός μου, τι να πω. Ναι, όχι, ναι. Να πεις, είναι δηλαδή, συγκεκριμένος. Αν πεις γιατί δεν παίρνει 30.000 και ο Γιώργος του Σουνίδης από τον ΠΑΟΚ, θα πω γιατί δεν παίρνει 30.000. Μπράβο. Λέω, αλλά θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Το παιδί έπαιξε ποδόσφαιρο στον ΠΑΟΚ από τα 18 του. Τον έκανε επαγγελματία. Ο Νίκος ο Αλέφαντος τον έβαλε και έκανε ντεμπούτο. Προπονητής ο Νίκος ο Αλέφαντος. Λοιπόν, χάρισε στιγμές τεράστιας ευτυχίας σε πάρα πολλούς παοξίδες. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Μπράβο. Αυτό το παιδί λοιπόν σήμερα είναι εκτός οικογένειας. Ναι. Θεωρώ εγκληματικό αυτό που γίνεται. Είναι από τις λίγες μελανές ψιλοκόκκινες κουκίδες του ανυπέρβλητου ηγέτη μας. Του κυρίου Ιβάν Σαββίδη. Αναμφίβολα και όλη τη οικογένεια. Ο δεν πήγε να στηθεί να περιμένει. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι η χαρακτηριστική περίπτωση όταν λέμε στις λύπες πηγαίνεις μόνος σου και στη χαρά περιμένεις πρόσκληση. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ένα απόσπαστο κομμάτι της οικογένειας του ΠΑΟΚ, γιατί μπορεί να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του, μπορεί να μάθει στα νεαρά παιδιά το DNA του ΠΑΟΚΤΣΙ και από τα 200-300, 5, 10, 20, 30 να γίνουν όπως πρέπει. Σε όλη τη ζωή τους. Στην εκπαίδευση. Μπράβο. Στατιστικό αυτό είναι το νούμερο. Ωραία.
Έτσι ήθελα να αναφερθώ και στο Γιώργο τον Τουσινίδη. Κάτι έχει στο μυαλό σου, κάτι σου είχε, κάπου το συνάντησε, κάπου το είχε. Ήθελα να το πω. Με βγήκε αβίαστα εντελώς. Σε πειράζει. Το είχαμε στο μυαλό. Με πειράζει, ναι. Με πειράζει γιατί βλέπω ότι στην οικογένεια του ΠΑΟΚ δουλεύουν και άλλοι, οι οποίοι ήταν μακριά του. Παράδειγμα, δουλεύει ο Χάγκαν. Ο οποίος μπορεί να έχει γνώση, μπορεί να προσφέρει. Αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν δικά μας άτομα παντού. Όχι, εννοείται πρέπει να υπάρχουν δικά μας άτομα παντού. Γιατί αν υπήρχαν δικά μας άτομα παντού, δεν θα εμφανίζονταν το 12 στον Καμένο. Μπράβο. Στο μεταξύ είχε γίνει πέρδεμα, αυτό είπα τον πέρδεμα. Ναι, με το είπες. Ναι. Έγινε πέρδεμα. 12 Excel ήταν και μπερδεύτηκε όλο και το κάνει νούμερο. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Τι φανέρε μάκρου που του κυνηγάνε. Για να κάνουμε και ένα κουιζάκι να δώσει την κατάσταση σήμερα. Κουιζάκι, κουιζάκι. Είσαι τέλεια κατάσταση κάθε φορά. Είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Δεν μπαρδεύτηκα, λοιπόν. Δεν πήρα δάνεια. Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που ξέρει. Λοιπόν, κάνω το χόμπι μου δουλειά. Ωραία. Είμαι η ευτυχία προσωποποιημένη κάπου. Γελάω. Πες μου λοιπόν, ευτυχία προσωποποιημένη. Α, ναι. Σκεφτούμε κάτι. Ναι, πες μου προπονητής. Για να με φάνε οι ακροατές. Δηλαδή θα βρεθούν 10 να φάνε. Πες μου προπονητής που να έχει δουλέψει και στις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης. ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή. Ο Αλέφαντος δεν πέρασε ποτέ από τον Άρη. Ο Παράσκος είναι ο ένας. Μπράβο. Δεύτερο, ξέρεις, ξένο. Ξένο. Ο Τάις Λίπτρεχτς. Μπράβο και πολύ γρήγορος. Mm. Ανεβάζω το επίπεδο στα ύψη, γιατί σε είδα πολύ γρήγορο στις απαντήσεις σου. Γιατί είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Ναι, ναι. Ανεβάζω λοιπόν το επίπεδο. Θέλω προπονητή. Δύο είναι, με τον έναν κερδίζεις, που να δούλεψε μετά το 80, με τοποθετηθούμε σωστά. Δηλαδή, ζωή, και στις τρεις ομάδες των Αθηνών τις μεγάλες. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ. Για τσεκμό, μπράβο. Αν μου πει το δεύτερο Σταύρο, πάω το κεφάλι μου σαν τον Βέγκο εδώ μπροστά που έχει αυτό τον καθρέφτη, περνάω από μέσα. Ναι, τον δεύτερο που να έχει δουλέψει και στις τρεις ομάδες των Αθηνών. Δυσκολεύομαι είναι η αλήθεια τώρα γιατί. Όχι, δυσκολεύεσαι, δεν το ξέρει. Ναι, το πέτυχε στο στόχο. Το δώρο το πήρε, καλορίζικο το αμάξι. Αν πέρναμε αμάξι, θα το έπαιρνε. Καλορίζικο, φωνάξτε. Από Χανιά! Συγκεντρώθηκα και να πω το στόχο. Δηλαδή πρέπει να με προετοιμάσει ξανά, να μου κάνει την ερώτηση αν βρει και του δύο. Να πάει και τους δύο πέρα από το αυτοκίνητο που ήδη κέρδισες αυτό το μικρό ωραίο αυτοκινητάκι σε μινιατούρα ναι. Θα πάρεις και ένα μίξερ ή μητρητά. Για λίγο στα δεν έχετε εικόνα. Ο Σάμος θα έχει εικόνα. Α, έχεις ε. Και νόμιζα ότι ήμουν καλός εγώ σήμερα ρε, υπάρχει και πολύ χαρτί κύριε αυτό, λέω, το οποίο δεν είναι υγείας. Πολύ χαρτί. Ωραία. Και για πέταμα είπαμε τα χρήματα, γιατί είναι για να περνάμε καλά. Ναι. Διασκεδάζουμε, κάνουμε να νιώθουν καλά οι δίπλα μας. Έχει μεγάλη σημασία πολύ σημαντικό, αυτό. Πολύ σημαντικό. Και κοιμόμαστε όμορφα με αυτόν τον τρόπο. Ο άλλος που μπορεί να δούλεψε και στους τρεις. Ναι. Ο Πάκερς δούλεψε στον Παναθηναϊκό, όχι. Όχι. Επειδή Σταύρο θα έχουμε μεγάλο κενό και δεν θα το βρεις ποτέ, πίστεψέ ναι, με. Ναι. Είναι ο Χέλμουτ Σενέκοβιτς. Ναι, δεν μπορούσε. Δεν θα τον έλεγε ποτέ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Γιατί ξέρω ότι δεν λες ψέματα. Νόμιζα ότι ήταν αυτό ναι. Στρατηγό των SS. Δεν νόμιζα ότι ήταν προπονητή καν. Ο Αυστριακό. Δηλαδή σίγουρα έχει ένα Σενέκοβιτ στα SS. Η Ειρήνη μα. Εσύ με τον αθλητισμό σου αρέσει πούμε, να πάει να δει το ΠΑΟΚ Τσέλσι που θα είναι την επόμενη Πέμπτη. Σε εκφράζει κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, μα μαζί θα πάμε. Μας δουλεύει, Ρίγα. Εμάς βρήκε. Θέλουμε να ζητήσω κάτι από την Ειρήνη. Θέλω αυτή τη στιγμή. Ναι. Θέλω, αν μπορείς και έχεις τη διάθεση, να πεις τρεις στροφές ακαπέλα. Ένα τραγουδάκι. Τρεις στροφές. Ναι, κόβουμε τα πάντα. Ακαπέλα. Ένα τραγούδι της αρεσκίας σου. Δεν ζητάμε κάτι. Εγώ, ας πούμε, θα ζητούσα την ταχεία. Αν ζητούσα, αλλά δεν ζητάω. Πάρε την ταχεία της καρδιάς μου και ξεκίνα στο δικό μου δρόμο να βρεθείς. Θα είναι το ταξίδι που θα κάνεις από κείνα που δεν θα ξεχάσεις όσο ζεις. Μπράβο, Ειρήνη, σε αποθεώνεται. Αποθεώνεται. Και τα 45 άτομα που είναι εδώ, 90 χέρια και πολλοί κόσμος απ' έξω από Θεόν αυτή τη στιγμή την Ειρήνη. 5, 9, 45, 300 με ένα δάχτυλο. Ναι, ναι, τα δάχτυλα. Ναι, ναι, ναι. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Τα νούμερα τα πάτε καλά, βλέπετε. Ναι, έχουν δουλειά. Αυτός είναι καλύτερος. Αυτός είναι ο κορυφαίος στα νούμερα που ξέρω. Στα νούμερα, γιατί η ζωή μας είναι μαθηματικά. Ναι, εγώ δεν. Όχι, επειδή είσαι νούμερο. Και το νούμερο 1. Ο βασιλιάς, νούμερο 1. Σταύρο μου, για να πάμε λίγο. Από κορυφαίος τριπλέρ. Τι έχει στο μυαλό σου, Χρήστο Δίζουγλου. Ναι, όχι Έλληνες, γενικότερα, παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Γενικό, τριπλέρ. Ναι, τριπλέρ. George Best. Μπράβο. Δεν τους έβλεπε. Πες μου μια πεντάδα κορυφαίων τριπλέρ. Best, Cruyff. Cruyff, ε. Εγώ είμαι καψός με Cruyff. Ναι. Δηλαδή στην σύγκριση Πελέ Μαραντόνα,
Εγώ βάζω τον Κρόεφ πρώτα. Από όλους αυτούς. Ναι. Γιατί άλλαξε το ποδόσφαιρο. Είχε άλλη προσέγγιση. Ταυτίζεται η άποψή σου με το Κωστάκη του Οικονομίδη. Είναι Κρόεφ άρρωστος. Ναι, δεν. Συγχωρεμένο Κρόεφ. Θα σου κάνω δώρο την αυτοβιογραφία του Κρόεφ. Δεν ξέρω αν θα βρει χρόνο ποτέ να τη διαβάσει. Αλλά θα καταλάβει πόσο έχει συμβάλει στο ποδόσφαιρο που βλέπουμε σήμερα. Εσύ είχε μόλις γεννηθεί όταν εγώ είχα πάει στο φιλικό. Με είχε πάει συγχωρεμένο ο πατέρα μου. Mm-hmm. ΠΑΟΚ Άγιαξ. Ο Άγιαξ, ο οποίο ήταν η Μπαρτσελώνα της εποχής, η Ρεάλ, στην Τούμπα, μπράβο, τη Βεποδιδοθέων Σερή, στην Τούμπα, 1-1 το μάτς. Mm-hmm. Το γκολ του Άγιαξ το πέτυχε ο Άρη Χάν, μετέπειτα προπονητής του ΠΑΟΚ, για δύο φορές. Ναι, Θαμώνας, δεν το παράβει, μπράβο. Ναι. Και σε εκείνο το μάτς, φίλε μου, το μάτς έπαινε να λήξει 18-1, 1-18, έπαινε να χάσουμε. Ναι. Ήτανε ο Στέφας κάτω από τα δοκάρια, έπιανε και τα out. Και τα out. Κρίμα, θα τα πιάνει στο Παναχαϊκή ΠΑΟΚ. Στο Παναχαϊκή τώρα εσύ θες να σπηλώσεις συνειδήσεις. Αυτό το μάτς επί του Παναχαϊκή ΠΑΟΚ είναι ο ορισμός της μαγικής εικόνας. Ναι. Πολύ παλιά, δεν θέλω να γυρίσουμε τόσο παλιά τώρα, 73. Και άσχημες εικόνες. Όχι, ο Άγιαξ. Κακές μνήμες. Είναι η πρώτη ομάδα, ο Άγιαξ του Κρόιφ, που δούλεψε το κομμάτι των αποστάσεων. Ήταν η πρώτη ομάδα που κατάλαβε, ρε αγόρι μου, ότι δεν γίνεται να είναι ο ένας άλλος και όλος Δύση. Ναι. Πρέπει να μειώσουμε τις αποστάσεις. Να πλησιάσει λίγο ένας με τον ναι, άλλο. Για να ελέγξουμε την κατάσταση. Είναι η πρώτη ομάδα που το κατάλαβε αυτό. Με τον Κρόιφ ποδοσφαιριστή. Και Ρίνους Μίχελς, όχι Λόμπος Μίχελ, μην μπερδευτούμε. Ρίνους Μίχελς προπονητή. Κρόιφ, ο οποίος ποτέ δεν επικοιτούσε μπροστά του. Πάντα μακριά. Ναι. Πάντα ένα στυλ απαράμιλο. Δεν υπάρχει. Το στυλ του θα θεωρήσω ότι είναι μετά, το ακολούθησε λίγο ο Βασίλης ο Τσιάρτας. Σε δύο ταχύτητες κάτω. Βασίλης ο Τσιάρτας όμως ένας περκισμένος ποδοσφαιριστής, απίστευτης τεχνικής κατάρτισης. Ο Τσιάρτας είχε πάει στη Σεβίλη, έκανε 40 γκολ στα 4 χρόνια που έμεινε. 40 γκολ έβαλε στη Σεβίλη. Ναι. Δύο χρονιές στην Β' Εθνική και δύο χρονιές στην Α' Εθνική. Ναι, γεγονός. Και έχει ένα στατιστικό απίστευτο. Γιατί οι Ισπανοί, πολλά χρόνια πιο μπροστά από εμάς, μετρούσαν τις σωστές μεταβιβάσεις, τα πάντα και αυτά. Ναι. Έχει ένα μάτς Σεβίλη Ρεάλ, 1-0. Γκολ απευθείας ο Τσιάρτας με απευθείας τύπημα φάουλ. Βγαίνει man of the match και δείχνει στο τέλος, κάνει 160 επαφές, 159 σωστές μεταβιβάσεις. Έκανε μία λάθος. Δηλαδή δεν είναι σαν τους δικούς μας που λες τον εξηγείς. Με τους άσπρους είσαι, άσε τους μπλε, άστους τους μπλε αδελφάκι μου, δες λίγο. Και λέει έχω μισά-μισά και τι να κάνω και το 50% είναι καλό. Σοφάκη, σήμερα θα πας περίπτερο. Σήμερα θα πάω περίπτερο, ναι. Δώσε στίγμα gold bet, πώς πάμε. εντάξει, νομίζω ότι είναι εκπληκτικά εκεί πέρα. Έτσι, αν παρακολουθεί κάποιος και το Instagram, γενικά τα social media της Goldbet. Παρακολουθώ τα Instagram, έχω τη Φιλίτσα Φραουλίτσα, την Τασούλα, την... Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έχω και την Goldbet, λοιπόν, Σταύρο, από σήμερα. Το θέμα που παρουσιάζουν έξω από το περίπτερο, να πούμε, με τα διάφορα τσαλιμάκια, πασούλες, είναι πολύ ωραίο. Τα κάνει κυρία. Ναι, τα κάνει κυρία, είναι η γυναίκα αυτή που τα κάνει. Ακόμα πιο εκπληκτικό, γιατί και οι αποδόσεις της Goldbet είναι εκπληκτικές. Σήμερα έχουμε και εκπαιδευτικό μάθημα. Τι είναι το φούτσαλ, το ποδόσφαιρο σάλας. Φούτσαλ τελικά ποδόσφαιρο σάλας είναι. Είναι το ποδόσφαιρο σάλας, ναι. Το φούτσαλ είναι η αγγλική ονομασία. Έπρεπε να το ξέρετε. Το φούτσαλ. Φυσικά. Η άγνοια σκοτώνει. Έχει δίκιο η Σοφία. Έπρεπε να το ξέρουμε. Βέβαια. Έχουμε πει. Κάτι εγώ δεν το ξέρω. Γιατί δεν το ξέρει, Σταύρο, το φούτσαλ. Το φούτσαλ. Εμείς στην Τούμπα, άμα μας έλεγαν έλα πάμε να παίξουμε φούτσαλ. Ξύλο το έκαμε, λέει το φούτσαλ. Και ξέρεις, μην με ξαναπείς φούτσαλ. Ποιον είπες φούτσαλ, δηλαδή. Το οποίο το. Άκουγα σε πω μια ιστορία παρασκηνιακή, αυτά σ' αρέσουν. Οι ποδοσφαιριστές μια φορά ήταν μια ομάδα εδώ, όχι του ΠΑΟΚ. Όχι του ΠΑΟΚ, θα τα διευκρινίσουμε αυτά. Δεν θα πούμε ονόματα. Όχι βέβαια. Και ήταν μέσα στα δωμάτια που βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές, θέλουν να καπνίσουν, θέλουν να κάνουν τα δικά τους. Ναι. Και έρχεται ο παλιός ο παίκτης στο δωμάτιο να επισκεφτεί τον καινούργιο, να δούμε τι γίνεται. Ο παλιός. Ο παλιός ο οποίος ανήκει στην Κιτρινόμα ΠΕΠΑΕ, δεν θα πούμε το όνομά του, αλλά έχει βγει και πρώτο σκόρ μια φορά. Παλιά. Ναι. Πόσες φορές μπορεί να βγάλει ένα πρώτο σκόρ. Ναι. Απλά είναι τα πράγματα. Τέλος πάντων. Και τον λέει, φεύγοντας τον λέει, close the door. Ο παλιός στο καινούργιο. Ο καινούργιο στα αγγλικά του ήταν το yes και το no δύσκολα. Δύσκολα. Πάει λοιπόν δίπλα στο δωμάτιό του και λέει, είμαι λέει στεναχωρημένος ο νέος. Λέει, γιατί λέει, φεύγοντας λέει, με είπε ο άλλος close the door. Και ο άλλος που ήταν μέσα σαν αλάν, λέει, σε είπε λέει close the door. Και το ανέχτηκε. Λέει, δηλαδή τι να κάνω. Λέει, σέβεσαι τη μάνα σου, λέει. Χιδεότατα.
Το close the door. Ναι, ναι. Γυρνάει πίσω, αδελφέ, και κάνει μανούρα πολυτελείας. Και με ξαναπεί σε εμένα, close the door, θα σε πάρει ο καθηγητής. Καταλαβαίνεις. Ε, κάνε το λίγο να φτιάξει το. Ναι, το φτιάξα. Ναι. Στο κλάσμα. Και στο τέλος του μαλώματος, τέλος, και close the door είναι κλείσε την πόρτα. Ναι. Θα κλείσει την πόρτα, καλά, φίλε, μια κουβέντα. Εκδιώχθηκε την ομάδα ο νεαρός εύκολα. Ναι, εύκολα. Εφαγώθη. Εφαγώθη. Εφαγώθη με συνοπτικές διαδικασίες. Έτσι είναι αυτό. Όπως πρέπει να φαγωθεί και ο Κομίνης για να συνδέουμε. Πρέπει να φαγωθεί ή να περιοριστεί τουλάχιστον. Όχι να περιοριστεί, να φαγωθεί. Δεν πάμε με μη μετρά. Ναι, αυτό καλύτερο που λες. Ναι, να φαγωθεί. Δεν το έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα, έχουμε αποτύχει. Οι άλλοι παίζουν με πυρηνικά όπλα, εμείς παίζουμε με σφεντώνες σε αυτά τα θέματα. Είναι ξεκάθαρο, το καταλαβαίνεις αυτό, πιστεύω. Έχουμε την επαρχιώτικη αφέλεια. Δηλαδή, καθόμαστε, μιλάμε μαζί τους και πιστεύουμε αυτά που λένε, τουλάχιστον ηλίθιο. Εντάξει, δηλαδή δεν κάνει να πιστεύεις. Ό,τι και να πούνε, ακόμα και την ώρα να μας πούνε, έχοντας ρολόι, λένε ψέματα. Αυτή είναι η κάστα τους. Αυτή είναι η λογική. Σε λένε είναι μέρα, ρίξε μια ματιά έξω για σιγουριά. Σιγουράτσα. Άνοιξε την κουρτίνα. Άνοιξε την κουρτίνα. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Καλημέρα. Μέρα. Just a moment που θα έλεγε ο φίλος και θα νόμιζε ο άλλος ότι του βρίζει τη μάνα. Just a moment. Ανοίγουμε κουρτινάκι, βλέπουμε. Και να τις ωραίες κουρτίνες του ξενοδοχείου που κλείνουν, φίλε, και δεν μπαίνει τίποτα. Πάω σε ξενοδοχείο, μπορούσες να ζήσεις το υπόλοιπο τη ζωή σου. Μόνο σε ξενοδοχείο θέλω να ζω. Θέλω να ξεντύνομαι. Αυτό το φυδίσιο κορμί. Αυτό το κορμί σταθμό. Το κορμί κόμβο, κατεχάκι. Θέλω να είναι η μπλούζα ανατολικά. Η μία κάλτσα δυτικά. Βόρεια η άλλη κάλτσα. Το παντελόνι το ένα ανάποδα το άλλο ίσιο. Ωραία, γιατί δεν τα κατάφερα να το βγάλω, γιατί και κολλητά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δέχτε τα παντελόνια, στάβα τα κιλά μας. Εγώ είμαι από κάτω την κοιλιά και κάτω είμαι μοντέλο. Αυτά πάλι. Ωραία. Εκεί στην κοιλιά έχουμε ένα θεματάκι. Καλά, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και εδώ την κοιτάζοντα. Από μένα ήταν η ταινία. Και να σηκώνομαι μετά να ξυπνάω το πρωί να πηγαίνω για πρωινό και μέχρι να γυρίσω να. Ή να σε φέρνω το πρωινό. Και να μου το φέρω. Τι να του πάνε μπορεί να βάλω. Η διαδικασία του να κατέβω για πρωινό. Να σε διαφορώ σε ημικοματώδη κατάσταση. Ημικοματώδη με αμάνικο τραγικό, με φοινικό δέντρα και τέτοια παντόφλα τραγική, ωραία, βερμουδο σλιπάκι. Εντάξει. Και να διαφορώ για την ύπαρξη οποιαδήποτε άλλο ανθρώπου σε εκείνο το χώρο. Και να μπαίνει και να βλέπει σειρά τα εδέσματα. Ναι, και να διαλέγω. Να τα αυγά τα σκράμπλ, να τα οι ομελέτε, οι λουκουμάδε, τα τυροπιτάκια. Και πού είναι ο καφέ μου, να λέω. Γιατί αργείτε, ρε παιδί. Γιατί λε και ο άλλο πρέπει να έχει πει υποχρεωμένο. Να ξέρει τι καφέ. Άρα ζεις, ήσουν ασαφέστατος και πολύ περιεκτικός. Ζω για εκείνη την ώρα. Ζεις μονίμως σε ξενοδοχείο εύκολα. 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 Δηλαδή να μου πει ο Ιβάν, άκουνα τους αγόρι μου, επειδή συμπαθώ τα μούτρα σου, έχουν κάτι, θα ζεις για πάντα σε μια σουίτα του Μακεδονία Παλάς. Ναι, άνετα. Δίχωρο. Μην πάρει μόνο το δίχωρο. Δίχωρο. 36 τετραγωνικά. Αλλά πρόσεξε με. 36 πλάς. Ναι, δεν μπορεί να βλέπει η θάλασσα. Θα του πω. Θα κάνω πέτρα την καρδιά μου, ωραία, θα δεχτώ και θα πάω στο Μακεδονία Παλάς. Εσείς, Ειρήνη, όταν πηγαίνετε. Ειρήνη, εσείς, Ειρήνη, ειδικός ευγενία. Εσείς, λοιπόν, όλες σας. Όταν πηγαίνετε στη Λάρισα, μένετε σε ξενοδοχείο με παρέα, με άλλα κορίτσια, πώς μένετε? Ναι, μένουμε στο ξενοδοχείο. Εγώ είμαι με άλλη μια κοπέλα που τραγουδάει εκεί pop. Το pop κομμάτι που κρατάει του μαγαζιού. Μπράβο. Έκανε εικόνα εσύ, δηλαδή. Τώρα, επειδή βλέπω το βλέμμα. Καταστροφές στο μαγαζί, γίνονται καταστροφές. Οι παλιές, οι ωραίες καταστροφές. Και επιστροφές και καταστροφές. Και επιστροφές, ο Πασχάλης, ο Τερζής. Ναι, ναι, ναι. Μα αυτό είναι. 35% επιστροφή έχουμε. Έχουμε 35%. Πολύ δυνατή. Α, 35% επιστροφή θα πούμε για να μην έρθει τώρα μια ωραία ιστορία. Ναι. Έχω πάει στα κατεχόμενα. Στην Κύπρο. Ναι, στα κατεχόμενα. Πέφτω σύννεφο πάλι. Ναι, τα κατεχόμενα να ξέρεις. Να ξέρεις, φίλοι μου εκεί. Έχουν 33 καζίνο στα κατεχόμενα υπάρχουν. Ό,τι σου λέω ακριβώς. Ούτε 32 ούτε 34. Δηλαδή είμαι σίγουρος ότι γύρισες με 1,5 ευρώ. Γιατί όμως έγινε, γιατί έχουν εκεί 33 καζίνο. Γιατί? Όταν ήταν υπουργός η Τσιλέρ, είχαν αυξηθεί οι αυτοκτονίες στην Τουρκία. Ομαλά. Και έκλεισε όλα τα καζίνο. Ξέρω, πήγαμε στον Κωνσταντινούπολη. Και τα μετακόμισε όλα λοιπόν, πηγαίνουν εκεί στην περιοχή των κατεχόμενων. Πήγαμε κι εμείς για να αποκτήσουμε μια ιδέα με το τι γίνεται εκεί. Και κάνουμε μία ήττα συγκλονιστική. Περίεργο, ε. Με ένα φίλο μου, Βούλγαρο μεγάλο επιχειρηματία είχα πάει. Τι πάρα μεγάλο. Λοιπόν, ναι. Φεύγοντας λοιπόν, αγανακτισμένοι, αειδιασμένοι,
θέλοντας να πούμε τα γνωστά. Εσύ φταίς, όχι εγώ φταίω. Ναι, όταν... ποιος αυτός με κοίταξε. Ναι, τότε, ναι. Και εγώ σε έχω πει μην την παίζεις αυτή την πηλιά άστινα και διάφορα τέτοια. Όχι. Και ναι, ναι. Πάμε τώρα στην ουσία. Ακούμε ένα μαυαβούλι να μας φωνάζει. Σερ, σερ. Εγώ θέλω να τον πω. Τι άσε μας, έχουμε τα προβλήματά μας, αδελφάκι μου, να κάνουμε τη δουλειά μας. Ναι. Λέει, ελάτε, λέει λίγο πίσω. Λέει, καμ, καμ. Λέει, discount. Είναι συνδέω με τα λεγόμενα της ειρήνης. Ναι, τι discount το λέω. Ναι, σας δώσουμε λεφτά πίσω. Α, λεφτά πίσω, δώστε μας. Είχαμε χάσει ένα πολύ μεγάλο νούμερο σε χιλιάδες ευρώ. Ναι. Δηλαδή, αν πεις 29.000 ήταν λίγα. Λίγα. Αν πεις 30.000 ήταν αρκετά. Εκεί θα είμαστε, για να μιλάμε και νούμερα που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Και μας δίνει πίσω ο άνθρωπος 10.500 ευρώ. Πάρτε τα. Ναι. Τι είναι αυτά, το λέω. Με λένε discount επειδή χάσατε. Αν θέλετε, τα παίζετε. Αν όχι, καλό βράδυ. Εμείς τι λες να κάνουμε από τα δύο? Είμαι σίγουρος ότι πιστέψατε. Πάμε πάλι πάνω από τον πόλεμο. Ναι. Έτσι. Και ό του θαύματος ναι. Ρεφάρουμε με τον discount. Με αυτόν τον άγιο μαύρο άνθρωπο. Αμέσως αλλάζει η ψυχολογία μας. Ναι. Και τι ωραία που είναι εδώ. Ποιο Αττήλα. Εντάξει, ο Αττήλα, Αττήλα. Εντάξει, πάντοτε. Κύπρος δεν ξεχνώ. Εννοείται ότι πάντα είμαστε άρρωστοι Έλληνες. Πότε ξαναπάμε πίσω τα Άγια Χώματα, την Κωνσταντινούπολη, Εξαδάκτυλος, όλα αυτά υπάρχουν. Αλλά εκείνη τη στιγμή τη συγκεκριμένη. Δεν ήσουν, δεν είχε καμία ταλκά για την επιστροφή. Το discount, δηλαδή να σου δει κάποιο. Έχει discount ή discount η μισή Κύπρο. Καλά, όχι. Μην το κάνει αυτό. Μην το κάνεις αυτό. Όχι, την Κύπρο σίγουρα. Την Κύπρο πίσω. Μα είναι τώρα μας ενδιαφέρουν τα χρήματα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, γεγονός. Κύπρο ολόκληρη πίσω. Ναι. Και παίρνουμε, αδελφέ, κάνουμε το θρίαμβο και επιστρέφουμε άλλοι άνθρωποι στην ελεύθερη Κύπρο. Και διασκεδάσαμε όπως πρέπει. Δεν έχει καζίνο στην ελεύθερη Κύπρο. Έχει τώρα. Έχει δημιουργηθεί εδώ και τρεις μήνες. Έχω στείλει ήδη για σκάουτερ δύο φίλες μου. Όπου και να σου μιλάει, κουμπιέσαι με τον ίστο τέλος. Σε φαντάζομαι θα πάμε μαζί εκεί. Θα πάμε, θα πάμε. Θα πάμε μαζί. Θα πάμε, θα πάμε. Δεν το χάνω. Και την Ειρήνη μαζί μας. Βάλτε. Ειρήνουλα θα έρθεις. Όχι κατεχόμενα. Ελεύθερη Κύπρο, καζίνο. Θέλω πρόσκληση στο όνομά μου. Εννοείται. Από το καζίνο προς τα μένα. Εννοείται θα έχει προς τα σένα. Ναι. Όπως πρέπει. Τι. Σας προσκαλούμε στο καινούργιο μας καζίνο. Και άλλη ατάκα έχω να πω. Να δείτε το χώρο μας. Και άλλη ατάκα το που σας προκαλούμε. Πριν συλλάβουν τη 17 Νοέμβρη, ναι. Έχω ένα φίλο ο οποίος. Πριν τη συλλάβουν, ναι. Ναι. Ο οποίος έχει δύο μεγάλα κοτοπουλάδικα. Γνωστότερο στην πόλη σαν Κοτάς. Εγώ Κοτάς. Το χαλτώνω. Ναι. Δύο μεγάλα κοτοπουλάδικα. Δεν θα κάνουμε δωρεάν διαφήμιση χάλαρο. Δεν θα κάνουμε αδελφός χάλαρο. Μας. Ναι. Λοιπόν. Χτυπάμε μια αυτό φιλέτο, λοιπόν το κοτόπουλο. Μετά 8, γιατί έχουμε δουλειές. Κοτοπουλάκι το λέω. Ναι. Έτσι, άκου τι γίνεται μια φορά. Εντάχει η χάση. Ναι. Το λέω, ρε Μιχάλη, το λέω πώς γίνεται να συλληφθεί η 17 Νοέμβρη. Και μου απαντάει, μόνο άμα κάνει χορό η 17 Νοέμβρη σας προσκαλεί την 5η 19 του μηνός. Ήταν το μόνο καλό που έχει πει σαν ατάκα στην 50χρονη ανιαρή ζωή του. Είναι θεός. Έχει πάντα το ίδιο βλέμμα. Εντάξει, σημαίνει πολλά. Ξέρεις γιατί το γουστάρω. Ό,τι και να συμβαίνει είναι ο ίδιος. Ναι. Σε το Παπασταθόπουλο, Παπασταθόπουλος είναι και αυτό. Βάζει μια φωτογραφία του Παπασταθόπουλου, Παπασταθόπουλος νευριασμένος. Ναι, την ίδια φωτογραφία. Ίδιος, ίδιος. Παπασταθόπουλος χαρούμενος. Την ίδια φωτογραφία. Καμία ναι, δηλαδή έχει, είναι το ίδιο άτομο ό,τι και να συμβαίνει στον πλανήτη Γη. Κάνε διάλειμμα να διαβάσω λίγο Γκολμπέτ. Διάλειμμα. Λέω, πάμε διάλειμμα. Ήρθες εδώ, αγόρι μου. Ξέρεις ότι παίζει μουσική για να τρώει φοιτήτριες. Α, δεν το έχει. Θα μου πει να ενημερωθούμε. Δεν πρέπει. Το κορμί μόνο μαζεύει. Θα σε φτιάξω εγώ εσένα. Έλα, πάμε. Επειδή ό,τι είχε να κάνει με πρόγραμμα εκπομπής. Δηλαδή, κανονικά το διάλειμμα το κάνουμε και μισή ρε. Ναι. Αλλά εμείς δεν θα πούμε ποτέ σε καλούπι. Εννοείται. Δεν θα πούμε. Εννοείται. Θα κάνουμε το διάλειμμα παρά 20. Θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Έτσι. Εγώ, έτσι. Θα κάνουμε τη διαφορά. Αναμφίβολα θα κάνουμε τη διαφορά. Ναι. Δεν θα είμαστε όπως πρέπει. Θα είμαστε όπως θέλουμε. Ακριβώς. Ναι. Αυτή είναι και η ουσία των πραγμάτων. Έτσι. Θέλω να μιλήσουμε για όμορφα πράγματα. Όπως έχουμε τώρα δίπλα μας την όμορφη αυτή καλονή Ειρήνη Παπαθανασίου με τα ωραία της τραγουδιά. Δυνατή, δυνατή, δυνατή. Έχει να δώσει. Δυνατή και φυσική, δεν χρειάζεται να κάνει. Ναι, ναι, έχει να δώσει. Άστο. Δηλαδή είναι κανονικός άνθρωπος. Σκληρό σκάουτινγκ έχει γίνει. Σκληρό σκάουτινγκ. Έχει μπει στη ζωή μας εδώ και μια πενταετία. Ναι. Έτσι, και θεωρώ, στο ξαναπαναλαμβάνω, ότι θα πάει πολύ μπροστά. Στο χώρο της. Κλείνει αυτό το κομμάτι με την Ειρήνη για λίγο, θα επανέλθουμε. Θέλω να συνεχίσουμε να μιλάμε για όμορφα πράγματα. Ναι. Για ωραία γκολ που έχει δει στη ζωή σου. Πολύ ωραία γκολ. Έτσι πες μου, γκολ που σου έχουν μείνει ανοιχτή τηλεχαραγμένα στην Ειρήνη. Δεν είναι και να είναι μόνο ΠΑΟΚ. Γκολ, ε. Ναι, ας είναι από μεγάλες ομάδες, όχι από μέτρες. Κοίτα, θα σου πω το για από εθνικές. Το πρόβλημά μου, ναι. Ποιο είναι. Ποιο είναι το πρόβλημά μου. Τι θεωρείς εσύ ωραίο γκολ. Είναι ότι ωραία γκολ, δηλαδή παραδείγματος χάρη είχα πάει σε ένα City Arsenal. Ναι. Και βαριόμουν. Αν δεν παίζει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή έχω πρόβλημα.
Α, είσαι τόσο πολύ. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν μου λέει κάτι. Κάτι χαζί που τρέχουν, αν δεν φωνάει ένα σπρώμαυρα, δεν με ενδιαφέρουν. Ωραία, πες ωραία γκολ του ΠΑΟΚ λοιπόν. Ναι, όχι, θα σου πω ωραία γκολ. Αλλά ωραία γκολ που τα συνδυάζω με Χουλιαμά. Ναι, όπως. Δηλαδή υπάρχει γκολάρα του Ριβάλτο στο τελικό τη Πάτρα με τον Άρη. Α. Εντάξει. Όπου στην προετοιμασία βγαίνει το Eurosport και λέει τα top 10 γκολ τη σεζόν. Τη σεζόν. Και εκείνη την εποχή ήταν ο φύλακας του Άρεος. Ήταν ο γνωστός φίλος του ΠΑΟΚ, ο Βαγγέλης Πουλιωτόπουλος. Α, Βαγγέλης, έπιστε έτσι τελικό. Ναι, 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 ναι. Αυτό, ναι. Το είδε. Και παίρνω το τηλέφωνο το κλασικό και λέω σε έχουν στο top 10 του γκολ. Ναι, ναι. Και χαίρεται. Λέω του Ριβάλτο. Και τώρα το χαστούκι του μες τα μούτρα, το ράπισμα. Ένα είναι εκείνο, η γκολάρα. Ένα εξευτελιστικό που το φάγαμε εμείς, που είναι τεράστιο γκολ, αλλά την πνίγουμε μέσα μας. Που χάθηκε μπάλα με τον Ολυμπιακό, λες. Που χάθηκε μπάλα το 5-1. Το 5-1 που ο Χασιώτης βρέθηκε. Που δεν ήταν ο Χασιώτης, που τον αφήσαν μόνο του. Ο Χασιώτης βρέθηκε στο Λαγονίσι, πηγαίνοντας πίσω βήματα. Εξευτελιστικό γκολ, μου έχει μείνει γιατί ξεφτελιστήκαμε. Και εγώ θυμάμαι ένα εκπληκτικό που βάλαμε στην Τούμπα, που χάθηκε μπάλα. Ένα πάω ΚΑΕΚ 2-1. Καπετανόπουλος, Βρίζας, πέρσι ο Λιβάρες, εκτέλεση. Θα σου πω το ωραιότερο γκολ που έχω δει εγώ στην Τούμπα είναι το περσινό με τον Αστέρα Τρίπολης, γιατί εγώ είμαι του συνδυαστικού ποδοσφαίρου. Που αλλάξαμε 36 πάσεις και κατέληξε μπάλα στο Μαουρίτσιο που σούταρε εκτός περιοχής και βάλει τον γκολ. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Στο διεθνή χώρο, ας πούμε, δεν μπορεί να μην σου άρεσε το γκολ του Φαμπάστεν στο 88. Αυτό το ποίημα, ναι. Αυτό που οι ποιητές αφήσαν τις πένες κάτω και κοιτούσαν με, σου λέει τι έγινε τώρα. Εκείνο μπορούσε να το βάλει μόνο ο Φαμπάστεν. Δεν υπάρχει άλλο σέντερφορ στον πλανήτη να βάλει αυτό το γκολ. Λίγο έξω από την περιοχή, στη γωνία, στο άλλο γάμα με τη γωνία. Η γωνία αυτή. Δεν υπάρχει γωνία, δεν την βλέπει άνθρωπος. Έχει βάλει ένα ίδιο Σίρερ. Α, ναι. Άλαν Σίρερ, ο οποίος θα σου πω μια ιστορία όταν πήγε ο Γουχού. Ο Γουχού ήταν εξτρέμ, σύγχρονο, που γινόταν δεύτερο φορ. Αναμφίβολα. Τον σταματούσαν στις προπονήσεις και του λέγανε τι κάνεις. Εδώ το εξτρέμ παίρνει την μπάλα, πάει στη γωνία και ψάχνει το Σίρερ. Ναι. Δεν θα αλλάξει τα δεδομένα. Δεν θα αλλάξει τα δεδομένα. Ναι. Με το που έφυγε ο Νταγκλής που έφερε τον Σίρερ, που έφερε τον Γουχού, ανέλαβε ο Γκούλιτ πίσω ο Γουχού και ήρθε το καλό, ήρθε σε εμάς. Ναι. Ωραία. Ένα γκολ με μια απίστευτη τρίπλα που κάνει ο Ντένις Μπέρκαμπ στον Ταμπίζα με το ανάποδο πόδι. Ο Μπέρκαμπ έχει βάλει πολλά γκολ. Και ευτυχώς φοβόταν το αεροπλάνο ο άνθρωπος και δεν ήρθε στην Τούμπα. Ευτυχώς μας το έβαλε εκεί. Μας το έβαλε εκεί, αλλά δεν πειράζει, δεν έφτανε. Γιατί γκολάρα είναι και του Ζήση Βρίζα στην Άρσεναλ. Ποίημα. Κανένα λάθος δεν γίνεται σε αυτό το γκολ. Όλα είναι τέλεια. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτά που παίζετε στα. Πώς τα λένε αυτά? Στο PlayStation. Στο PlayStation. Μάθω να παίζεις. Τα 3 και τα 4 οχριούν μπροστά στην απίστευτη γκολάρα του Ζήση του Βρίζα σε εκεί όταν τον. Πώς ήταν, 29 Σεπτεμβρίου του 97. Τόσο. Και την επόμενη μέρα βγαίνει η εφημερίδα και γράφει «Ζήσεις the end». End. Γιατί οι Άγγλοι ξέρουν να βγάζουν και εφημερίδες. Απίστευτα στοπαρίσματα, απίστευτες προσποιήσεις και τελείωμα γλυκό. Τι ωραία στο μεταφέρετε. Και τα καρτούν στην άμυνα της Άρσεναλ να πηγαίνουν έτσι. Τόνι Άνταμς, ο άλλος... Και ξέρεις ότι αν αποκρούσει ο τερματοφύλακας της Άρσεναλ, ο γνωστός της Εθνικής... Ο Σίμαν. Όχι, Σίμαν. Ο Σίμαν δεν. Ναι, σήμερα με το μουσάκι. Το μουσάκι, ναι, μουσάκι αυτό είναι το κορμπάρι. Ναι, ναι. Αν αποκρούσει, έρχεται από πίσω ο Καπετανόπουλος και το κάνει γκολ. Δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε μια τόσο έντονη χαρά. Ναι. Αυτό δεν θα μπορούσε να το διαχειριστεί κανένα. Το φιλαράκι σου, Καπετανόπουλος. Ναι, πού είναι? Ζει μονίμως στη Λάρισα. Απολαμβάνει εκεί την. Να υποθέσω μαζί πήγατε στα μπουζούκια. Όχι, 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 όχι. Πήγα ξαφνικά. Ναι. Ήταν έκτακτο. Επαγγελματική υποχρέωση. Ένα πάω Κάρης με τον γκολ του Κωστίκου. Που η μπάλα έμεινε στο γάμα. Που κόλλησε. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Γκολ όμορφα. Να ξέρεις, Σταύρο, μας ακούν πάρα πολύ στο Αγρίνιο. Το Αγρίνιο έχει πλέον πολλούς φαν της εκπομπής. Το Αγρίνιο. Ναι, ναι, το Αγρίνιο. Είναι πολύ ερωτευμένοι με τη φωνή της Σοφίας. Με έχουν εκφράσει αυτή την άποψη. Ναι, ναι, βέβαια. Η γνωστή στελέχη της ομάδας. Και στελέχη της ομάδας και πλέον κι άλλοι. Γιατί πηγαίνουν σε γνωστές καφετερίες, αναφέρουν και έτσι άλλοι. Ναι. Είπαμε, η καλύτερη διαφήμιση τι είναι από στόμα σε στόμα, από στόμα πόρτα σε πόρτα. Και πλέον το αυτό ραδιόφωνο είναι, δεν καλά. Τοπικό. Ναι. Δεν είναι τοπικό το ραδιόφωνο. Σε καμία τοπική. Το ίδιο μας ακούνε παντού. Πανελλαδική. Δεν έχει πανελλαδική. Παγκόσμιο. Στην Κίνα τώρα είναι ο Μάο Τσετούγκο ο 2. Και ακούει και εδώ. Ακούει την εκπομπή μας. Ναι, δηλαδή δεν είναι πρόβλημα. Φυσικά και ξυπνάει ένα παοξάκι στην Αυστραλία
που έχουμε καμιά 12 ώρες διαφορά και βάζει να ακούσει το Βασιλιά. Πλέον δεν υπάρχει αυτό που κάνουν διαφημιστικές που λένε για να δω τα νούμερα, το αναλογικό, δεν βγαίνουν τα νούμερα, παιδιά, έτσι βγαίνουν αλλιώς. Εγώ που έχω ύφος άλλο από τους συναδέλφους εδώ, με ακούει πολύ η Αθήνα, ρε φίλε. Ειρήνη, θέλω να δώσεις μία τριάδα, έτσι, Σαββατοκύριακου, νικήτριες ομάδες. Είπες ΠΑΟΚ διπλό-διπλό. Ναι. Α, κάνουμε απλό-διπλό. Νομίζω ότι μου ψιθύρισες κάτι. Νομίζω ότι δεν είναι αυτό που νομίζεις. Εγώ θα παίξω μόνο ΠΑΟΚ. Εμένεις την απόφαση. Ναι, ναι, για να... θα παίξω μόνο τον ΠΑΟΚ διπλό-διπλό αύριο... για να πάω ταμείο. Αύριο θα βάλουμε, θα βγάλουμε νικήτρια στήλη, τα είπαμε αυτά. Τι άλλο έχω να κάνουμε. Κοίτα να δεις. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε, αλλά επειδή η Ειρήνη ήρθε εδώ και βασικά η πόρτα είναι ανοιχτή όποτε και αν θελήσεις, το αντιλαμβάνεσαι αυτό το πράγμα, οπότε αφήσεις την κοσμοπολίτικη, την Αύλα Μονακό Λάρισα, γιατί αυτό είναι η Λάρισα, είναι το ελληνικό Μονακό, ή τουλάχιστον έχει αυτό το ύφος η τοπική κοινωνία, γιατί τους καταλαβαίνω. Τους καταλαβαίνω, είναι οι άνθρωποι να πούμε, είναι αλλού. Πρέπει να συνασταθούμε τον Κούγια πρώτα απ' όλα. Ξεκινάμε τα βασικά, ρε φίλε. Δηλαδή, τι τραβάει η τοπική κοινωνία εκεί. Πόσες φορές δεν έχει μαλώσει με τον εαυτό του Κούγια. Και σηκώνεται και δεν σφαλιά στον καθίστρια. Δεν υπάρχει ο τύπος, φίλε. Πραγματικά. Δηλαδή... Δευτέρα με τον Κούγια λες είμαστε κολλητοί. Τρίτη τρέχεται στα δικαστήρια. Δεν υπάρχει αυτό, ναι. Και Τετάρτη με έκανε αυτό, αυτός ο αλήτης και τα αποποιεί και έσχος. Όχι, ρε, και... καλά το, γυναίκα του. Πλάκα μας κάνει τώρα. Φαντάσου τι. Τι φρίκι έχει πει. Δεν είναι εύκολος. Το γνωστό εκείνο, το πάρει με το 100 τι νούμερο έχει. Ήταν δύσκολο εκείνο. Δύσκολο. Δύσκολο. Τέλος πάντων, με Λάρισα είμαστε. Όποτε είσαι λοιπόν εκτός Λαρίσης και έρθεις στον τόπο σου. Από εδώ δεν είσαι. Ναι, ναι. Πού, δυτικά. Γέννημα θρέμα του Πιώτησα είμαι. Του Πιώτησα και εσύ. Γνήσιο τέκνο. Γνήσιο τέκνο. Εκεί άνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Και άνω και κάτω, ναι. Και τώρα σε λέω και εγώ να απολαμβάνουμε και σε μεγάλες πίστες. Θα κανονίσεις εσύ, ρε φίλε, τι είσαι. Εκτός αν είσαι λίγος. Θα βοηθηθεί, θα βοηθηθεί. Όπως εκτός αν είσαι λίγος, που δεν πιστεύω ότι είσαι λίγος. Όχι, εγώ, πώς. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Γιώργος με τόσες νίκες πλέον θα ανοίξει δικό του μαγαζί και θα με βάλει και πρωτόνομα. Κοίτα, αυτό δεν το έχεις κάνει. Εντάξει, σιγά σιγά. Ποιο τη νίκη ήταν. Αυτό με τις νίκες είναι λίγο. Οι πολλές. Ούκεν το πολλό το ευ. Αυτά δες τώρα. Πας σε μια γκρουψιέ, θα της πεις αυτό το πράγμα. Θα την κοιτάξεις έτσι με ύφος και θα το πεις. Πες μου την απάντηση. Τίποτα, καμία απάντηση. Άκρα του τάφου σιωπή. Κάποια μέρα ήμασταν με τον Γιώργο σε ένα τέτοιο νταλαβέρι και είχαμε κάτι χρωστούμενα τέλος πάντων και μου λέει η Ειρήνη, άμα μου πεις μία από τις 10 εντολές θα σβήσουμε τα λεφτά. Και του λέω, ουκ πάρεις από του μία έχοντος. Το θυμάσαι. Ολοκάθαρο. Ξέρεις, δεν είχε τα τετριμένα, ου μιχεύ σου κλέψεις, ου ψευδομαδηρίες κάτω πλησίων. Πάμε σιγουράντζα, ναι. Εκεί για να σβήσουμε τα σίγουρα. Στην ουσία. Ωραία. Ήρθε η ώρα που χαιρετήσουμε, μαζί μας η Goldbet βέβαια, που φυσικά. Η Σοφία θα μας πει ότι... Θα περάσουμε και μια βόλτα σήμερα και από το περίπτερο στην έκθεση, έτσι. Θα φέρουμε αύριο περισσότερες πληροφορίες, μιας και γίνεται χαμός. Θα αγοράσουμε το ελικόπτερο απέναντι από το περίπτερο της Goldbet, θέλω το ελικόπτερο, μ' άρεσε. Αυτό το πολεμικό, ξέρετε χρήσιμο είναι. Να πέφτεις πάνω σε κανένα με αυτό, Άνετα. Και αν δεν πέσει, έχει τη ρουκέτες. Δεν νομίζω ότι είναι για πώληση αυτό, στα... Δεν το πουλάνε, γιατί το φαρανίκη. Ψηλό διαφημιστικό το είδα. Ας το διάλογο. Ναι. Εγώ νόμιζα το πουλάνε. Όχι, όχι. Δεν το δίνουν. Δεν πάμε λίγο πιο εκεί που έχει τα λουκάνικα. Στα λουκάνικα τα πουλάνε σίγουρα. Είναι σίγουρα τα πουλάνε. Και το είδα φεύγοντας και δεν είχα χρόνο. Και πολύ λέω... δυνατά, πολύ δυνατά. Και με σταμάτησε ο άλλος να μου πει ότι πρέπει να πάρεις το ηλεκτρονικό τσιγάρο πλέον. Λέω αδερφέ, πάω και με ποιο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Ξέρεις εγώ τι τρέλα είχα. Είχα τη δυνατότητα να φάμε έξω από ναούς του Τζόγου σε πολυτελέστατα εστιατόρια. Ναι. Το γνωστότερο κήπος σε όλους. Ένα εστιατόριο το οποίο έχει πάρει καμιά 20 χρυσούς σκούφους στα τελευταία 20 χρόνια. Θεϊκό. Και εγώ καθώς πήγαινα κατά εκεί και είχα τη δυνατότητα αυτή, δεν πήγαινα εκεί τελικά. Και σταματούσα στην καντίνα. Απ' έξω. Έτσι. Είναι θεϊκή. Ναι, καντίνα. Δηλαδή έδινε τον αγώνα της. Να σου πω κάτι, τίμια. Υπάρχει τίποτα πιο υγιεινό. Θα σου το πω απλά. Πίνω δύο μπουκάλια. Πεθαίνω.
Εντάξει, είναι, είναι εγώ δεν το κάνω αυτό, να ξέρεις. Δεν μπορώ να πιω δύο. Εγώ δεν μπορώ να πιω δύο ποτά. Ναι. Εντάξει, παλιά, ναι. Ναι. Μου που αντέχαμε. Ναι. Εγώ άντεχα. Ναι. Τώρα δεν μπορώ, είμαι ναι. Φλόρος. Ωραία. Αντέχεις, μάλλον βγαίνεις και πρέπει να φας κάτι. Υπάρχει περίπτωση να είναι πιο υγιεινό το φρούτο από τους άντρες με παντσέτα? Όχι, δεν υπάρχει. Μα δεν υπάρχει. Ναι. Μα ήδη την ώρα που πίνεις, μπροστά στο μυαλό σου, έχεις το πίσω και είναι αυτό. Αυτό μπροστά. Ναι. Αυτό ονειρεύεσαι. Ναι, ότι τελειώνω το ξύδι, κάνω την αλητεία μου, λέω τις βλακίες μου. Και κλείνεις, κοιτώντας σαν σκυλάκι, τον κατηγέρι να ετοιμάζει. Εκεί να ξέρεις, άμα βλέπεις τίποτα χοντρούς μπροστά στην πίστα, που σε κοιτάνε με ένα βλέμμα απορίας κατά τις 5 και κάτι. Αναρωτιούνται πότε τελειώνει, γιατί σκέφτονται την παντσέτα. Να ξέρεις. Να ξέρεις, αυτό συμβαίνει. Ωραία. Εντάξει, κάναμε το κομμάτι μας, έγινε το τι έγινε, ήρθε η ώρα να φάμε. Και ποτέ δεν έχω πάρει μία παντσέτα. Δεν γίνεται αυτό, εστά. Ναι, δηλαδή, πραγματικά. Δύο φίλε, μάτια έχεις, έρχονται, δύο πόδια. Έρχεται ο άλλος δίπλα μου, εκτός ότι πρέπει να περιμένω να παραγγείλει. Λες, είμαι αποφασισμένος να περιμένω, ρε φίλε. Πάει το σύχαμα, γιατί μιλάμε για σύχαμα. Και παίρνει κι άλλους 10. Όχι, όχι, όχι. Παραγγείλει μία παντσέτα. Διώξτε, χτύπησε. Εκεί μια μπουνιά. Παπ, ντροπή σου. Και αθώος κανονικά στο δικαστήριο. Και ο κύριε δικαστήριο παρήγγειλε μια παντσέτα. Μια άστο, γεια σας. 6 ώρα το πρωί. Αθώος. Αυτά λοιπόν, στο περίπτωτο της Goldbet στην έκθεση είμαστε εκεί. Ειρήνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Πέρασες καλά. Πάντα περνάω ωραία μαζί σας. Ναι. Αύριο θα δώσουμε νικήτρια στήλη. Άμα θες να μελετήσεις, να δώσεις και εσύ τη στήλη σου. Θα τη στείλεις με μήνυμα, ό,τι θέλεις. Θα τη στείλω ή θα με στείλει. Ναι, αυτό θα το πούμε τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα είμαστε έτοιμοι να δούμε πόσο μας στείλανε. Έτσι. Εντάξει. Εγώ έχω πάει τώρα για να κλείσουμε. Έχω πάει σε Όφι ΠΑΟΚ που διαλύεται ο Όφι. Του δίνει ο ΠΑΟΚ 150.000 ευρώ να σωθεί. Δίνει εκείνη την ώρα μπροστά 18 φράγκα τον Άσο. Άσο ημίχρονο τελικό 34. Και το βλέπω και λέω: όχι πλάκα να είμαστε τόσο βλάκες, αλλά το ξεπερνάω. Δεν το παίζω. Με ένα φάζο, center back. Ναι, φάζος. Ναι. Και, λέω δεν μπορεί κάτι να είμαστε τόσο βλάκες. Ναι, ναι. Σε άλλη περίπτωση θα είχα βάλει τις 10 ευρώ να υπάρχουν. Ναι. Ωραία. Λέω δεν μπορεί να είμαστε τόσο βλάκες. Και η ομάδα που διαλυόταν μας κέρδισε 3-1 ξεκούραστα. Το έχουμε αυτό σαν ομάδα, να είμαστε ιδανικοί αυτόχειρες. Ναι. Αλλά φυσικά κάτι τέτοιο δεν θα γίνει στις επόμενες 50 ώρες από το που παίζουμε νομίζω. 52. Εκεί είμαστε. 6-4 δεν είναι το Σάββατο. 6-4 το Σάββατο, ντροπή της Λίγκας που βάζει 6-4. Εγώ θα, είμαι, δηλαδή, θα με σηκώσω από την παραλία σύχαμα, κάνω το 8.30. Πώς θα πάω δηλαδή με τα αλάτια στο γήπεδο? Αυτό δεν το σκέφτονται. Αυτά οι άνθρωποι πληρώνουν και βάζουν όπως θέλουν να γίνουν τα παιχνίδια. Ό,τι όλα θέλουν. Αύριο ξανά στις 2. Πάντα έχει δίκιο αυτός που πληρώνει. Αυτό είναι το μήνυμα της εκπομπής σήμερα κλείνοντας. Αύριο στις 2 ραντεβού, ευχαριστούμε. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθήστε το πέναλτι Γιώργος Αγόρας.